πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ποιο τη σκότωσε. Οι θεωρίε συνωμοσία 25 χρόνια μετά. Ήταν 31 Αυγούστου 1997. Το αυτοκίνητο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάννα καρφώθηκε στη 13η κολόνα του τούνελ Πονταλμά στο Παρίσι. Ανάγνωση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα pod radio του Pro News. 31 Αυγούστου του 1997 μια τραγική είδηση συγκλώνησε την παγκόσμια κοινότητα. Η Λέδη Νταϊάννα έφυγε στα 36 μόλις χρόνια της, μετά από ένα ξαφνικό τροχαίο δυστύχημα. Η θλίψη που κατέκλυσε όλους όσους ήξεραν προσωπικά την Νταϊάννα, αλλά και όσοι την είχαν αγαπήσει ως την πριγκίπισσα του λαού, ήταν μεγάλη. Και σχεδόν κανένας δεν πίστεψε πως το ατύχημα ήταν και τόσο ξαφνικό. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε γεννηθεί την 1η Ιουλίου του 1961 και είχε πάντρευτεί τον πρίγκιπα Κάρολο, τον μεγαλύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Β και πρώτο διάδοχο του βασίλικου θρόνου το 1981. Μαζί είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Ήλιαμ και τον Χάρι. Όμως ο γάμος τους ήταν το αντίθετο του επιτυχημένου. Το διαζύγιο δεν άργησε να έρθει και το 1996 ήταν πλέον ελεύθερη και έτοιμη για μια νέα αρχή. Την αρχή αυτή της την προσέφερε η μυστική σχέση με τον καρδιοχειρούργο Χασνατ Καν, τον οποίο είχε ερωτευτεί. Όμως μετά από ένα χρόνο η ίδια τερμάτισε τη σχέση τους. Τότε γνώρισε τον Τόντι Αλφαγέτ και όλοι μιλούσαν για ένα κεραυνοβόλο έρωτα που σύντομα θα οδηγούσε σε ένα λαμπερό γάμο. Η ευτυχία της δεν κράτησε για πολύ. Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο τούνελ Πονταλμά στο Παρίσι έδωσε τέλος στη ζωή τη δική της, του Ντόντι και του οδηγού τους. Μοναδικός επιζώνος ο τη. της. Οι έρευνε για το θάνατό τη απέδωσαν το μοιραίο τροχαίο που στήχησε τη ζωή στην πριγκίπισσα του λαού στον οδηγό Χένρι Πολ. Στο αίμα του οδηγού ανιχνεύτηκε ποσότητα αλκοόλ τρει φορέ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Μετά από ένα ερωτικό τρίγωνο που έκανε για χρόνια πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, με πρωταγωνιστές την πριγκίπη Σανταϊάννα, τον πριγκίπα Κάρολο και τη μετέπειτα γυναίκα του Καμίλα Πάρκελ Μπόουλς, ήταν επόμενο να πυροδοτηθούν οι φήμες για δολοφονία της. Είχε προχωρήσει τη ζωή της με τον Ντόντι Αλφαγέτ και οι φωτογραφίες από τις σκηνές του διακοπές έκαναν εκείνο το διάστημα το γύρο του κόσμου. Δύο δεκαετίες όμως μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, οι θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν. Τα βέλη στρέφονται από τους παπαράτσι και τη βασιλική οικογένεια, μέχρι και τις μυστικές υπηρεσίες Αγγλίας και Γαλλίας. 25 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, θυμόμαστε τις θεωρίες συνωμοσίας για το τι ακριβώς έγινε τη μοιραία νύχτα του 1997. Πρώτη θεωρία. «Δαϊάννα και Ντόντι, η καταδικασμένη σχέση». Μία από τις κοινές θεωρίες θέλουν τη δημοσιοποίηση τη σχέσης του να κόστησε τη ζωή στην πριγκίπισσα Νταϊάννα και τον Ντόντι Αλφαγιέτ. Όπως εξηγεί στο ντοκιμαντέρ «Princess Diana, Tragedy or Treason» ο Μάρτιν Γκρέγορη, συγγραφέας του βιβλίου «Diana, The Last Days», ο Ντόντι Αλφαγιέτ σχεδίαζε να της κάνει πρώτα σιγά τη μοιραία νύχτα. Ώρες πριν από το τροχαίο, ο Ντόντι αποφάσισε να πάει στο κοσμηματοπολείο του Ριπόσι, που του έδειξε ένα δαχτυλίδι τη σειρά Τέλμη Δεν αγόρασε κάποια από τα δαχτυλίδια, αλλά παρήγγειλε ένα δαχτυλίδι για την Ταϊάννα. Παραδόθηκε στην αυτοκρατορική σουίτα στο ξενοδοχείο Ριτς. Μετά το θάνατο του γιού του, ο Μοχάμεντα Αλφαγέτ ξεκίνησε τη δική του έρευνα για το δυστύχημα, πιστεύοντα ότι η βασιλική οικογένεια ήταν προκατηλημένη εναντίον του γιού του επειδή ήταν Αιγύπτιος Μουσουλμάνος υποστήριξε ότι ήθελα να εμποδίσουν την Νταϊάννα και τον Τόντι να παντρευτούν, ώστε ο πρίγκιπας Βίλιαμ, ένας μελλοντικό βασιλιάς και ο πρίγκιπας Χάρη, να μην έχουν μουσουλμάνο πατριό. Δεύτερο σενάριο. Η εγκυμοσύνη της Νταϊάννα Βαθιά πεποίθηση του Μοχάμεντα Αλφαγιέτ πως πίσω από το θάνατο της πριγκίπης Νταϊάννα και του γιου του ήταν οι φήμες πως ήταν έγκυος με το παιδί του Ντόντι. Είχε δηλώσει μάλιστα πως του τηλεφώνησε τη νύχτα που πέθανε για να του πει για την εγκυμοσύνη. Πυροδότησε μάλιστα ακόμα περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας λέγοντας πως το γεγονός ότι τα ρηχεύθηκε μετά το θάνατό της καθιστούσε αδύνατο να ελεγχθεί αν ήταν έγκυος. Τα ρηχεύθηκε πριν από την εκροψία που είναι αντίθετο με τον νόμο τον Ισέο Μπέλζερ, συγγραφέας και θεωρητικό συνωμοσιών για την Ταϊάννα. Δεν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι ήταν έγκυος ή όχι. Είναι απίστευτα ύποπτο να διαταχθεί τα ρήχευση μετά από ένα τέτοιο θάνατο. Πραγματοποιήθηκε έρευνα της Βρετανικής αστυνομίας για τις θεωρίες συνωμοσία πίσω από το θάνατο της πριγκίπησας Νταϊάννα. Εξέτασαν το αίμα της πριγκίπησας Νταϊάννα από τη λιμουζίνα και διαπίστωσαν πως δεν υπήρχαν ίχνη της ορμόνης H.C.G. που δείχνει την εγκυμοσύνη. Δεν ανοιχνεύτηκε η ορμόνη εγκυμοσύνης H.C.G. από το αίμα που βρέθηκε στο πατάκι. Τρίτον, σχέδιο δολοφονίας της Νταϊάννα από τον Χένρι Πολ όσο για το ποιοι σχεδίασαν τη δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ανάμεσα στους υπόπτους των θεωριών συνωμοσία είναι και ο οδηγός Χένρι Πολ. Ο Χένρι Πολ ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στο Ρίτς, που ανήκε στον Μοχάμεντ Αλφαγέτ. Βάσει των θεωριών, ο Χένρι Πολ πληρώθηκε από τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών MI6 για να δολοφονήσει την πριγκίπισσα Νταϊάννα και τον Ντόντι Αλφαγέτ. Ο πρώην αξιωματικός της MI6, Ρίτσαρτ Τόμιλσον, είχε δει τον φάκελο του Χένρι Πολ και μπορούσε να επιβεβαίωσει πω ήταν στην πραγματικότητα πληροφοριοδότη. Ο Χένρι Πολ ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, υπεύθυνος ασφαλείας στο ριτ και πληροφοριοδότης τη MI6. Είδα το φακελό του, είχε δηλώσει ο πρώην Βρετανός αξιωματικός τη MI6, Ρίτσαρτ Όμιλσον, σε δημοσιογράφου εκείνη την εποχή. Έχει διαπιστωθεί πως εξαφανίστηκε για δύο με τρεις ώρε τη νύχτα του θανάτου του. Παρά το γεγονός ότι έβγαζε μόνο 35.000 δολάρια το χρόνο, είχε σχεδόν 250.000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό όταν πέθανε. Αλλά και ένα σημαντικό ποσό πάνω του, κάτι που πυροδότησε ακόμα περισσότερο τις φήμες πως πληρώθηκε από την MI6. Τέταρτο σενάριο. Το λευκό Fiat Uno. Άλλος ύποπτο ήταν ο οδηγό του λευκού Fiat που φέρεται να ακολούθησε τη λιμουζίνα τη πριγκίπισα Νταϊάννα μέσα στο τούνελ. Υπήρχαν μάλιστα σημάδια που φανέρωναν ότι τα δύο οχήματα είχαν επαφή σύμφωνα με την Operation Padget. Προφανώ και αυτό ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά πού είναι το λευκό αυτοκίνητο, ποιο το οδηγούσε. Θα έπρεπε να κατηγορηθεί, διαρωτάται ο Ντέιβιτ Λέιχ, πρώην της Daily Mirror. Η θεωρητική συνωμοσία συνέδεσαν το Fiat με τον γάλλο φωτογράφο James Anderson, υποστηρίζοντας ότι ήταν επίσης πληροφοριοδότης της MI6. Η έρευνα Operation Padget αποδέχτηκε πως ήταν σπίτι με τη σύζυγό του τη διάρκεια του μοιραίου τροχαίου. Ο Anderson βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στη Γαλλική Ήπεθρο το 2000. Η αστυνομία έκρινε πως ήταν αυτοκτονία, αλλά ο Μοχάμεντ Αλφαγέτ και όσοι αμφιβάλλουν ισχυρίζονται ότι τον σκότωσαν λόγω του ρόλου του στην δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάννα και του Ντόντι Αλφαγέτ. Είμαι βέβαιος πως τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την MI6, δήλωσε σε γαλλικό δικαστήριο το 1998. Είναι μια εικασία από την πλευρά μου, αλλά αν ήταν πληροφοριοδότης της MI6 θα ήταν φυσιολογικό να εισπράττει χρήματα. Τα pod radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.